20 έτη μετά τον πόλεμο στο Ιράκ. Χάος, αβεβαιότης και διαψεύσεις. Τα σοκαριστικά νούμερα πίσω από μια επιχείρηση χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Πέρασαν 20 έτη από την ημέρα που ο George Bush εδεσμεύεται να σώσει τη Δύση από τα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσέιν και να απελευθερώσει τον λαό του Ιράκ. Με τον Τόνι Μπλερ στο πλευρό του και τη Συμμαχία των Προθήμων, ένα συνασπισμό διεθνών δυνάμεων δηλαδή, η εκστρατεία ξεκίνησε ηχηρός και λίγο αργότερα ο τότε Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε θριαμβευτικός ότι η αποστολή ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, ο πόλεμος δεν έλαβε τέλος. Τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν ευρέθησαν ποτέ. Η βία εμένετο για χρόνια και οι συνέπειες της συγκρούσεως είναι αισθητές μέχρι σήμερα. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε σχέδιο για την επόμενη ημέρα ανεδείχθη σε μέγα έλλειμμα, με τίμημα που διαφαίνεται 2 δεκαετίες αργότερα, με το Ιράκ να παραμένει παραδομένο στο χάος και την αστάθεια.